Συνάντηση με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κύριο Βασίλη Κικίλια, είχαν χθες στην Αθήνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ζήτησαν από τον κύριο Κικίλια την ένταξη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας στο πιλωτικό πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης της Ελλάς μαζί με τις διευθύνσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τέθηκε από εμάς ως βασικό ζήτημα το ζήτημα των μόνιμων δημιουργιών στη Λάρισα. Καθώς η συνεχής αποδυνάμωση των υπηρεσιών λόγω των καθημερινών μέτρων έχει και άμεσο αντίκτυπο στην αστυνόμευση του νομού. Επίσης τέθηκε εκ μέρους μας το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού μας. Του δώσαμε και ένα προσχέδιο της Ένωσης Αστυνομικών και του εμπιστήσαμε την προσοχή ότι με αυτό συμφωνεί σχεδόν απόλυτα και η τοπική αστυνομική ηγεσία. Στο πλαίσιο της συνάντησης, μάλιστα, τέθηκαν επίσης γενικότερα θέματα του κλάδου αλλά και ειδικότερα θέματα της Διεύθυνσης Λάρισας. Ζητήσαμε να γίνει άμεση παρέμβαση. Είναι η άμεση με την κατάσταση του αστυνομικού τμήματος Ραψάνης, από εκεί που βρίσκεται, από τη Ραψάνη δηλαδή, στο νεότευκτο κτίριο του Ευαγγελισμού, όπου ήδη στεγάζεται το τμήμα λαθρομεταναστών Γόνων.